Έχετε τις εκδηλώσεις που κορυφώνονται σήμερα. Χρόνια. Για τα 50 χρόνια. Το φεστιβάλ πάντα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Και είστε και πολύ μαζικοί, οφείλω να πω. Ναι. Και έχετε και πολύ παλμό, οφείλω να πω, επίσης, στο φεστιβάλ. Για μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Σήμερα είναι η κορύφωση των εκδηλώσεων. Ξεκίνησε χθες. Ήταν μια μέρα με μια συγκλονιστική συμμετοχή που δεν έχουμε δει για πρώτη μέρα του φεστιβάλ. Και διαρκεί μέχρι και το Σάββατο, όπου κορυφώνεται το φεστιβάλ. Α, μέχρι το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο. Μεγάλη πολιτική συγκέντρωση το Σάββατο, 8.30 ώρα, με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Τέσσερις σκηνές, τέσσερις μέρες, πάνω από 400 καλλιτέχνες, τα μεγαλύτερα ονόματα της χώρας μας. Γιατί το Φεστιβάλ της ΚΝΕ έχει χτίσει μια προνομιακή σχέση με τους ανθρώπους του πολιτισμού, με την προοδευτική τέχνη που αφυπνίζει και μαζί με την τέχνη, χέρι-χέρι και η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στη νέα γενιά για να αλλάξουμε τον κόσμο. Τρομερές συναυλίες, αφιερώματα, συζητήσεις, εικαστικές εκθέσεις, βιβλία. 45 νεολαίες από όλο τον κόσμο που έχουν την παρουσία τους στη Διεθνούπολη του φεστιβάλ και στέλνουμε και ένα μήνυμα διεθνιστικής αλληλεγγύης απέναντι στον πόλεμο, απέναντι στη γενοκτονία που συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Και νομίζουμε ότι δεν υπάρχει νέος άνθρωπος ο οποίος θα έρθει στο φεστιβάλ και δεν θα βρει πολλά πράγματα που τον ενδιαφέρουν και πρώτα απ' όλα απαντήσεις. Ναι. Απαντήσεις για αυτά που λέγατε πριν. Για την ακρίβεια, για τους χαμηλούς μισθούς, για το πώς πρέπει και πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Mm. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα του φεστιβάλ μας. Ότι η νέα γενιά μαζί με το ΚΚΕ μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, μπορούμε να φτιάξουμε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση κρίσης και πολέμους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντή. Θα είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.